Ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Ενέργειας, με αρκετές αλλαγές από τα προηγούμενα. Σημαντικότερη, η μείωση της επιδότησης. Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναβαθμίσει 50.000 οικίες, περισσότερες από κάθε άλλο πρόγραμμα εξοικονομώ. Το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης φιλοδοξεί να αυξήσει τους ωφελούμενους κατά 38% και να φτάσει τους 50.000, περισσότερους από κάθε άλλο πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο στόχος της ενεργειακής αναβάθμισης σε 600.000 κατοικίες έως το 2030. Το νέο πρόγραμμα θα επιδοτεί τις επισκευές κατά 62%. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τουλάχιστον 50.000 κατοικίες που αντιπροσωπεύουν 5 εκατομμύρια και πλέον τετραγωνικά μέτρα στεγαμισμένων χώρων. Συνολικά θα μοχλευτούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα κριτήρια αξιολόγηση για τον νέο εξοικονομώ θα είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηρίου, η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, η παλαιότητα του κτηρίου, καθώς θα προτιμηθούν τα πολύ παλαιά ακίνητα αλλά και το που βρίσκεται το ακίνητο. Αν παραδείγματος χάρη είναι σε ορεινή ή παιδινή περιοχή. Πολύ κοντικά σας λέω ότι ένα σπίτι 100 τετραγωνικών έχει ανώτατο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης 18.000 ευρώ. Στο νέο πρόγραμμα προτεραιότητα έχουν μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι, μακροχρόνιοι άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Να στηρίξουμε και να καταπολεμήσουμε βέβαια το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και χρησιμοποιούμε διάφορα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αναβάθμιση εκείνων των κτηρίων τα οποία είναι τα πιο ενεργοβόρα. Για ειδικές κατηγορίες ετούντων, όπως παραδείγματος χάρη άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μέγιστα ποσοστά επιδότηση θα παραμείνουν, ενώ θα υπάρξουν και περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών αναβάθμισης.